Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Αλήθεια, αυτό το νομοσχέδιο τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται μήπως την προστασία των εργαζομένων στον τουρισμό? Πέστε μας. Στον χώρο των ξενοδοχείων, στον επισητισμό, να πάρει μέτρα προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, επιχειρηματίες, για τους μικρούς καταλυματίες. Πέστε μας μια κουβέντα. Μήπως έρχεται να εξασφαλίσει μισθούς, να εξασφαλίσει την ασφάλισή τους, τη σταθερή τους δουλειά? Τι απ' όλα έρχεται να μας δείξει αυτό το νομοσχέδιο? Και μιλάμε για 700.000 εργαζομένους στον χώρο του τουρισμού. Και αντί για όλα αυτά, ακούμε εδώ πολυτελείς διακοπές. Αυτά ακούστηκαν εδώ πέρα. Δωράκια στους μεγαλοεπιχειρηματίες, κίνητρα, διευκολύνσεις, ρευστότητα. Αυτά μας είπε και εδώ και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, λέω, δεξιά ακόμα, κάνοντας κριτική ότι, ξέρετε, η ρευστότητα είναι μικρή, είναι λίγη, δεν φτάνει. Να δώσουμε κι άλλα με τη σέσουλα. Να τα δώσουμε όλα για όλα. 10 χρόνια έβγαλα τα ντερά τους. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Ήπιαν το μεδούλι των εργαζομένων. Και σήμερα έρχονται και ζητάνε κι άλλα. Δηλαδή αυτό είναι έσχος, είναι ντροπή. Σήμερα, με το πλήγμα που έχει δεχτεί ο τουρισμός λόγω του κορονοϊού και με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, εμφανίζει η κυβέρνηση την επανεκκίνηση του τουρισμού λίγο πολύ ως εθνική υπόθεση. Ξανά μάνα τα ίδια. Εκβιάζοντας μάλιστα τους εργαζόμενους να βάλουν αδιαμαρτύρητα πλάτη για να σωθεί ό,τι σώζεται από τους τζίρους και τα χωρίς με συνοπτικές διαδικασίες τη χρήση αγιαλού και παραλίας για επιχειρηματική εκμετάλλευση με την προσκόμιση κάποιων απλών δικαιολογητικών, όπως προβλεπόταν σε διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου που μάλιστα είχε αποσυρθεί λόγω των έντονων αντιδράσεων. Ταυτόχρονα, με διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου για τον καταδυτικό τουρισμό, αυξάνει τον χώρο σε παραλία και γυαλό μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Και όλα αυτά με πρόσχημα τον κορονοϊό και σε βάρος του ελάχιστου ελεύθερου χώρου παραλίας και γυαλού, αλλά και της ανάγκης των εργατικών λαϊκών οικογενειών να κάνουν ένα μπάνιο χωρίς να χρειαστεί να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για είσοδο σε πολλές πλάς που φτάνουν ακόμα και τα 20 ευρώ. Το παρόν σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη του καταραχωρεί γη και είδωρ σε επίδοξους επενδυτές εις βάρος του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου και πολιτισμού μέσα από την εμπορευματοποίησή του. Επιτρέψτε μου ορισμένα πρώτα σχόλια σε σχέση με τα δωράκια που προβλέπουν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό. Πολύ κουβαρδοσύνη. Όταν είναι να σώσουμε την αυαρχίδα, αυτή την αυαρχίδα, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των λίγων, εκεί γίνεστε μάλλον κουβαρντάδες, απλόχερα. Πρώτον, το σχέδιο νόμου υλοποιεί απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και του ΣΕΤΕ για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, που δεν περιορίζονται μόνο σε διευκολύνσεις και ζεστό χρήμα σε μεγαλοξενοδόχους αεροπορικές που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας. Μετά τα θαλάσσια οικόπεδα που παραχώρησαν στους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους για υδρογονάθρακες, τώρα παραχωρούν θαλάσσια οικόπεδα και ποτάμια στους μονοπωλιακούς ομίλους του τουρισμού. Όλα είναι κρίκος μιας αλυσίδας. Όλα έχουν μια συνέχεια. Το κράτος έχει συνέχεια, οι παραχωρήσεις έχουν συνέχεια, τα δωράκια έχουν συνέχεια, όλα έχουν μια συνέχεια σε αυτή τη ζωή. Όλες λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες, όπως ο καταδυτικός που συζητάμε και άλλες μορφές, έχουν προσανατολισμό την προσέλκυση τουρισμού με μεγάλο εισόδημα. Δηλαδή αφορά τους λίγους, μετατρέποντας και αυτό το είδος του τουρισμού σε εμπόρευμα πολυτελείας. Δεν αφορά και δεν απευθύνεται στις λαϊκές οικογένειες,
στην ανάγκη ήγηση να πάει να κάνει το μπάνιο του, να πάει σε ένα κατάλημα. Δεν κατάλαβα. Ο τουρισμός δηλαδή για αναψυχή, ξεκούραση είναι προνόμιο των λίγων. Αυτό είναι, αυτό υπηρετείται σήμερα. Είναι ανέκδοτο τα όσα αναφέρει η αιτιολογική έκθεση ότι τάχα θα συμβάλει στην ανάπτυξη περιοχών. Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη με τον τουρισμό. Είναι αστείο, πραγματικά αστείο, να λέγεται ότι ένα τουριστικό προϊόν που αφορά σχετικά περιορισμένη πελατεία, τάχα θα γίνει μοχλός ανάπτυξης. Απλά αυτό που θέλουν να επιτύχουν, αυτό που θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση, είναι να λύσει τα χέρια σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και εκεί που λιμνάζουν τα κεφάλαιά τους, θετικά πακέτα και να φέρνουν ακριβούς πελάτες. Ο δε πάροχος, αυτό που διαβάζουμε μέσα στο νομοσχέδιο για τον πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός ο πάροχος? Δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο εργοδότης, ο καπιταλιστής, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, που θα επενδύσει. Η κυβέρνηση αποφεύγει, ξέρετε, να χρησιμοποιήσει αυτή τη σκληρή γλώσσα, όπως μας λένε πολλές φορές εμάς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αποφεύγει να τους ονοματίσει σε μια προσπάθεια άμβλυνσης της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι οι όροι είναι αρνητικά φορτισμένοι, με την έννοια της εκμετάλλευσης, της υπεραξίας και του κέρδους. Δεύτερον, έρονται και οι τελευταίοι περιορισμοί που υπήρχαν για περιοχές στις οποίες επιτρέπονταν θαλάσσιες περιοχές, γυαλούς, ακτές, ενάλλιους αρχαιολογικούς χώρους, ναυάγια, μνημεία, τα πάντα. Προστατευόμενα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιοχές που βρίσκονται σε Natura, σε δίκτυο Natura 2000, καταδυτικά πάρκα, ακόμα και νησιωτικά συμπλέγματα, δέλτα ποταμών και άλλα και άλλα, μακρύς ο κατάλογος. Και αυτά τα δίνουν σε επιχειρηματικούς ομίλους, σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά δηλαδή τα δάση και τα βουνά, τώρα παραδίδεται στο κεφάλαιο τους υδάτινους σπόρους της θάλασσας, σαν να είναι οικόπεδα, σαν να είναι το οικόπεδό σας, σαν να είναι δικό σας δηλαδή, ώστε να μην ανήκει στον ελληνικό λαό. Επιπλέον σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες θα περιοριστούν, όπως η παράκτη αλληλεία, παρουσιαστεί και σαν υποκαταστατό τους η παράκτη αλληλεία. Και ξέρετε τι σημαίνει παράκτη αλληλεία? Είναι η μικρή αλληλής, είναι αυτοαπασχολούμενη. Αυτοί που πλήγηκαν τώρα εν μέσω κρίσης, κορονοϊού κτλ. Και τους κοροϊδέψατε και τους δώσατε σε ορισμένους κάτι πενταροδεκάρες και σε πολλούς από αυτούς δεν δώσατε απολύτως τίποτα. Οι φορείς διαχείρισης για τα καταδυτικά πάρκα, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, θα είναι το εργαλείο για να παραχωρούνται σε επιχειρηματικούς ομίλους. Το κράτος πλέον δεν θα έχει τον πλήρη έλεγχο θαλάσσιων περιοχών και υδάτινων πόρων. Όσον αφορά την υποτιθέμενη προστασία των οικοσυστημάτων από τους φορείς διαχείρισης, υπάρχει ήδη η πείρα από δασικά οικοσυστήματα που μόνο προστασία δεν έχουν από τους φορείς διαχείρισης που έχουν παραδοθεί, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να παρέμβουν. Τρίτον, τίθεται στους ομίλους και φορείς διαχείρισης, τίθεται σοβαρό ζήτημα και ασφάλειας της χώρας. Πολύ περισσότερο όταν μονοπωλιακοί όμιλοι στον τουρισμό θα έχουν συμφέρον να αναπτύσσεται συνεργασία και δραστηριότητες τουριστικές στο Αιγαίο και με τα τουρκικά παράλια. Τέταρτον, το αστικό κράτος, αυτό το οποίο υπηρετείται, όχι μόνο αναλαμβάνει με το νομοσχέδιο για λογαριασμό των μονοπωλίων να συγκροτήσει συμβούλια και όργανα για να προωθήσει τα ζητήματα του καταδυτικού τουρισμού, επεξεργασία σχεδίων, συντονισμό και προβολή, αλλά δίνει και οικονομικά κίνητρα. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Πακτολό. Και νέες φοροελαφρύνσεις για τις καπιταλιστικές αυτές επενδύσεις. Αναλύονται συγκεκριμένα στην ειδική έκθεση του σχεδίου νόμου και σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως για παράδειγμα, η επένδυση του δημοσίου, του κράτους, να πεις, θα βάλει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παγωγή της επενδυτικής δαπάνης για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ 9 οπών στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας. Επιδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικών αξιοθέατων.
απαλωτρίωση οδών για την ενσωμάτωσή τους στις εκτάσεις περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από το φόρο δωρεάς των χορηγιών για τη χωροδότηση, την αδειοδότηση, την ίδρυση, την κατασκευή, τη λειτουργία των καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων και έκπτωση των σχετικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των οριζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι απώλειες, λέει, αυτές θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Από ποιες άρα? Από στα φορολογικά έσοδα του κράτους, μόλις το 5% αφορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Όλα τα υπόλοιπα βάζει το χέρι στην τσέπη βαθιά η εργατική λαϊκή οικογένεια που έχει στεγνώσει στην κυριολεξία για να καλύψει την κρίση την οποία έχει προκαλέσει ένα βάρβαρο, αδίστακτο σύστημα όπως είναι το καπιταλιστικό. Πέμπτον, προκύπτουν σοβαρά αισθήματα διότι αρκετές διατάξεις του νομοσχεδίου μοιάζουν φωτογραφικές, όπως ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών με αρχαιολογική σημασία. Αξιοθέατα είναι συγκεκριμένα όμως στην Ελλάδα, όπως είναι το ναυάγιο των Αντικυθύρων, στη Σάκυνθο και αλλού. Έκτον, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας καταδυτικών πάρκων σε θαλάσσιες περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Πυθμένα, ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων για τη Μακρόνισο, για τη Γάβδο, για τη Σπιναλόγκα, για τη Γραμβούσα, για τη Χρυσή και πολλές άλλες τέτοιες παρόμοιες περιοχές που η χώρα είναι γεμάτη. Η διάρκεια παραχώρησης δίδεται για 20 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 10 έτη. Το ετήσιο αντάλλαγμα, το μίσθωμα δηλαδή για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου, δεδομένου του περιβαλλοντικού και ευρύτερου αναπτυξιακού χαρακτήρα των ωφελιών για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και της ήπιας κερδοφορίας των καταδυτικών πάρκων, διαμορφώνεται κλιμακωτά σε συσχέτιση με τη μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης σε γυαλού αναδήμο. Ακόμα μια προκλητική οικονομική παραχώρηση στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και μάλιστα, για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος ενός έτους από την δυτική δραστηριότητα. Συνδέεται άμεσα με την εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης με το νέο σύστημα σχεδιασμού του χωροταξικού νόμου 4447 του 16, προκειμένου πιο ευέλικτα, χωρίς εμπόδια, να μπει η επιχειρηματική δράση σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και του πολεοδομικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, εδώ τα σαρώνεται όλα. Ο λύκος στην Ανεμπουμπούλα λέει χαίρεται. Και εδώ έχουμε πολιτικούς λύκους και οικονομικούς λύκους που διαπλέκονται και χαίρονται σε αυτή την Ανεμπουμπούλα πάρα πολλούς. Ουσιαστικά, συμπληρώνει και παραχωρεί και μάλιστα αναγορεύει το ΤΑΙΠΕΔ σε αρχή σχεδιασμού για τη διαχείριση, πράγμα που ανοίγει το δρόμο σε συμβάσεις με επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί αυτός είναι ο ρόλος και η ύπαρξη του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι δεν είναι κανένας άλλος, αυτός είναι. Οι περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης λειτουργούν ως εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων, σαν οργανωμένη ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και υποδομών, κυρίως της υψηλής ποιότητας. Οι περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης δεν αρκούνται στα rooms to let και στις μεγάλες ή μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που γνωρίζουμε τα τελευταία 40 χρόνια. Τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα στηρίζονται σε εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων με αριθμό κλινών και κατοικιών άνω των 2.000. Χτίζονται πάνω σε περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά για την προσέλκυση τουριστών. Τα σύνθετα περιφέρειές του συνήθως εκτείνονται γήπεδα γκολφ για να παίζουν οι VIP φιλοξενούμενοι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, από τη δεκαετία του 80 είναι τραγικά. Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, εκτεταμένη ανεργία για τους εργαζόμενους και εκτός των άλλων στο σχέδιο νόμου υπάρχουν και διατάξεις που είναι φωτογραφικές και αφορούν συγκεκριμένες ποτά, περιοχές τουριστικής ανάπτυξης.
Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν δύο. Είναι της Μεσσηνίας, το Κώστα Ναβαρίνο και της Αταλάντης. Δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει αυτές οι εργασίες. Ο στόχος είναι προφανής. Να επεκταθούν και σε άλλες τουριστικές περιοχές, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Και θα σας λέγαμε από αυτό το βήμα, θα είναι πρόκληση, εάν τολμήσετε να βάλετε χέρι στην Ίσο Γιάρο, που ήδη είναι γνωστό αυτό, έχει εμπλακεί η ΜΚΟ, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Μπορεί να γελάτε. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Μπορεί να είστε στο αντίπαλο στρατόπεδο, αλλά να μην είστε ανιστόρητοι και να σέβεστε την ιστορία αυτού του τόπου. Γιατί η Γιάρος, όπως και η Μακρόνησος και άλλα νησιά που έχετε βάλει στο μάτι, είναι μέρος της ιστορίας του λαού μας. Με τις παρούσες διατάξεις προβλέπεται εκ νέου η επέκταση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης με τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, δηλαδή της προσθήκης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, η άτμιση της αρχικής, αρκεί να έχει ελάχιστο ευαδόν 800 στρέμματα. Βέβαια, ο νομοθέτης προνοεί και προλαμβάνει τις χρήσεις γης, όπως αυτές ίσχυσαν κατά το χρόνο ανακήρυξης της περιοχής ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Το συμπέρασμα είναι ότι οι σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές μεικτής χρήσης είναι εντατικότερης εκμετάλλευσης από ότι οι περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, βέβαια, προβλέπονται αναγκαστικές απαλωτριώσεις, η ενσωμάτωση δημόσιου χώρου, όπως τα ρέματα, σε ιδιωτικές εκτάσεις και αύξηση δόμησης από την άρση των περιορισμών που υπήρχαν προηγουμένως λόγω κατάτμισης των γηπέδων από ρέματα. 8. Στο σχέδιο νόμου εισάγεται ένας νέος όρος, αυτό του κλάμπινγκ. Τα κλάμπινγκ είναι τουριστικά καταλύματα στην Ήπεθρο πολυτελούς διαμονής, στη Φύση. Θεσπίζεται σήμα κλάμπινγκ, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά την πιστοποίηση, δηλαδή διενέργεια ελέγχων, ανατίθεται, την αναθέτουν σε εξουσιοδοτημένους από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος για έλεγχο και του εξοχικού τουρισμού από μεγάλους ομίλους που θα έχουν τις προδιαγραφές. Συνεπώς, άλλη μια δραστηριότητα που αντί να την έχει ο δημόσιος φορέας τουρισμού, ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ τον έλεγχο των υγειονομικών πρωτοκόλων των τουριστικών καταλυμάτων θα τον έχουν και εδώ οι ιδιώτες. Δημόσιο και έλεγχη δεν συνάδει πλέον. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα μας δοθεί έτσι κι αλλιώς η δυνατότητα και στις επόμενες συνεδριάσεις. Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τις ρυθμίσεις που τώρα προωθεί, με πρόσχημα την οργανωμένη προφύλαξη από τον κορονοϊό, νομιμοποιώντας την επιχειρηματική δράση πάνω σε κάθε πιθανή ελεύθερης υγιής παραλίας. Η κυβέρνηση στηρίζει το τουριστικό θαύμα και με τα ίδια ακριβώς εργαλεία προσπαθεί να το θωρακίσει απέναντι στην πανδημία και την οικονομική κρίση, δίνοντας το πράσινο φως για επιχειρηματικό ξεσάλωμα. Θύμα και πάλι είναι οι εργαζόμενοι, το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής του λαού. Αυτό το αφήγημα ότι ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας και ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες δουλειές και προστασία των εργαζομένων έχει πλέον καταρρεύσει. Η ναυαρχίδα του καπιταλισμού είναι ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο τουρισμός, οι διακοπές είναι πολυτελές εμπόρευμα και όχι κοινωνικό δικαίωμα. Παίζεται λοιπόν με τον πόνο, δεύεται με ό,τι απέμεινε από τη συμβάση στον τουρισμό, ακόμα και με τη στοιχειώδη υποχρέωση των μεγαλοξενοδόχων να επαναπροσλαμβάνουν τους εποχικούς με την έναρξη της νέας σεζόν. Βέβαια, αυτή η επίθεση δεν αφορά μόνο ξενοδοχοϋπάλληλους και τους εργαζόμενους στον επιστημισμό, αφορά όλη την εργατική τάξη. Αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους πάντες. Είναι άλλωστε ασφαλές κριτήριο το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι από τους κλάδους που η κερδοφορία του άνθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και μαζί της άνθησαν ούτε μία ούτε δύο αλλά 14 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Το ΚΚΕ τοποθετείται σε αυτό το νομοσχέδιο όπως σε όλα με κριτήριο ποιον έρχεται να υπηρετήσει. Αυτό δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους, δεν υπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Και ακριβώς γιατί αποτελεί ένα πρόνος
σημαίνει οργανωμένος κοινωνικός τουρισμός, σημαίνει δουλειά για όλους, σημαίνει εξάλληψη της αναρχίας της καπιταλιστικής παραγωγής, που θα εξασφαλιστούν μόνο εάν η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής γίνουν κοινωνική, αν καταργηθεί το καπιταλιστικό κέρδος. Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι δυνατό να εξασφαλίσετε η συνεχής τουριστική κίνηση για τις λαϊκές ανάγκες όλο το χρόνο, τόσο τους χειμερινούς όσο και τους θερινούς μήνες, αξιοποιώντας όλες τις μορφές τουρισμού.